νερό. Γιατί Βασίλη? Γιατί μπροστά είναι η βάρκα. Πάμε Κορέα. Δεν πήγαν Κορέα. Κορέα. Φύγαμε. Από Βόρειο ή Νότιο. Από εκεί λέει 8681. Πάμε. Καλώς ήρθατε στο The After School Show! Τρίτο επεισόδιο λοιπόν σήμερα και είμαστε on the road. Είναι το δεύτερο on the road. Το δεύτερο on the road. Ναυλώσαμε ένα καραβάκι μόνο και μόνο για την εκπομπή μας. Είμαστε καταπληκτικοί. Ακριβώς, το έχουμε ακριβώς μπροστά από το Λευκό Πύργο. Ο Άκης εδώ μπορεί να, ο Άκης μπορεί να μας βοηθήσει και να μας δείξει το Λευκό Πύργο. Έτσι. Σε περίπτωση που δεν ξέρατε πού είναι ο Λευκός Πύργος, είναι ακριβώς εκεί. Σήμερα έχουμε μια θεσσαλονικιώτικη εκπομπή, άμα δείτε δηλαδή και το... Εδώ και εδώ. Θεσσαλονικιώτικη εκπομπή λοιπόν, η εκπομπή του Φραπέ. Τέλεια. Και είπαμε σήμερα, τι είπαμε να κάνουμε, τι εκπομπή. Αρχικά θέλω να πω κάτι. Για ότι πες. Επειδή χειμωνιάζει, ναι. Εμείς αρνούμαστε αυτή την κατάσταση, γι' αυτό πάλι βρισκόμαστε μέσα σε καράβια, μέσα στη θάλασσα, σκεφτόμαστε καλοκαίρι, σκεφτόμαστε ζέστες, σπάνια, κατασκήνωση. Σαν τη Χαλκιδική δεν είναι. Τα πάντα ρε παιδί μου. Τώρα τι ωραία θα ήταν να μπορούσαμε να είμαστε στην πισίνα εκεί πέρα κάτω της κατασκήνωσης και να αράζαμε, να ακούγαμε μουσική. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία. Και να κάναμε βουτιές. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία να ήμασταν στην πισίνα της κατασκήνωσης. Αλλά επειδή δεν μπορούμε να πάμε αυτή τη στιγμή σε καλοκαιρινό προορισμό και να είμαστε στην πισίνα της κατασκήνωσης, πήγαμε στο αμέσως επόμενο που μπορείς να κάνεις στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε ένα top 5, κυρίες και κύριοι, το οποίο είναι εξόδους, εναλλακτικές εξόδους στη Θεσσαλονίκη που με λίγα χρήματα. Που δεν κάνεις συνήθως, ας πούμε, με σχετικά λίγα χρήματα. Ναι, γιατί δεν υπάρχουν μόνο τα καφέ, τα κλαμπάκια και τα μπαράκια. Έτσι. Υπάρχουν και άλλοι χώροι που μπορείς να αράξεις στην πόλη και να περάσεις πάρα πολύ ωραία και χωρίς πολλά χρήματα και να κάνεις και κάτι διαφορετικό. Έτσι δεν είναι, Βασίλη? Ακριβώς. Πάμε στο νούμερο 5 λοιπόν. Τέλεια. Το νούμερο 5 είναι αυτό που βλέπουμε ήδη στις οθόνες μας, στις οθόνες του YouTube. Είναι μια βόλτα με το καραβάκι. Υπάρχουν πολλά καραβάκια τα οποία μπορείτε να προτιμήσετε. Αν κάνετε μια βόλτα στην παραλία θα δείτε πόσα καραβάκια υπάρχουν και είναι μια εναλλακτική εξέταση που μπορείτε να θαυμάσετε την Θεσσαλονίκη από μακριά, μέσα από την απέναντι πλευρά που τη βλέπουμε συνήθως, από αυτή την πλευρά δηλαδή του Θερμαϊκού Κόρου. Ακριβώς, και είναι και κάτι οικονομικό νομίζω. Δηλαδή, δίνετε γύρω στα 3 ευρώ το άτομο και κάνετε κάτι διαφορετικό από το να κάτσετε σε ένα συμβατικό καφέ και να πιείτε τον καφέ σας. Έρχεστε εδώ πέρα, κάνετε μία βόλτα στο Θερμαϊκό και απολαμβάνετε τη θέα της Θεσσαλονίκης από την απέναντι πλευρά. Λοιπόν, για την τρίτη μας εκπομπή, το νούμερο 4, Βασίλη, είναι μια βόλτα στη Νέα Παραλία. Ένα δώρο το οποίο μας έκανε ο Δήμος Θεσσαλονίκης και τα τελευταία χρόνια, περίπου την τελευταία τριετία, έχουμε τη Νέα Παραλία ανοιχτή από το λιμάνι μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Μια βόλτα που μπορούμε να περάσουμε από πάρα πολλά πάρκα, να δούμε πολλές δραστηριότητες οι οποίες υπάρχουν. Να περάσουμε
από μνημεία γίνεται. Να περάσουμε από πολλά μνημεία. Είναι το εξαιρετικό γλυκτό του Σοκολόπουλου, το οποίο έχει πάει σε καινούργια θέση, οι ομπρέλες δηλαδή κοινώς. Και... τι μεταφέραν τις ομπρέλες. Τις μεταφέραν τις ομπρέλες, ήταν μπροστά από το Μακεδονία Παλάς και πλέον βρίσκονται σε εξέδρα μέσα στη θάλασσα. Άρα το νούμερο 4 καταλήγουμε ότι είναι η Νέα Παραλία και οι διάφορες δραστηριότητες που γίνονται πάνω στη Νέα Παραλία. Και νομίζω ότι η Νέα Παραλία είναι ένα αρκετά ευρωπαϊκό έργο, γιατί μπορείς να τρέξεις, να κάνεις τζόκινγκ. Δηλαδή βλέπεις πράγματα τα οποία πραγματικά αναπτύσσουν οι πολίτες της πόλης και τα οποία υπάρχουν στο εξωτερικό αρκετά χρόνια, απλά δεν είχαμε την ευκαιρία να τα κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια, γιατί εκτός του ότι ήταν κλειστή για πάρα πολλά ήταν χρόνια έργα, λόγω της κατασκευής, η προηγούμενη δεν προδιέθεται μια παραλία φιλική προς τον πολίτη. Φαντάσου πόσο ευρωπαϊκή πόλη θα γίνουμε όταν έχουμε και το μετρό, έτσι. Αλλά επίσης... το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει, απλά. Επίσης στη Νέα Παραλία όμως μπορείς να κάνεις και το άλλο. Να έρθεις με τον ποδήλατό σου. Να έρθεις λοιπόν με τον ποδήλατό σου, να ξεκινήσεις για παράδειγμα από το λιμάνι της πόλης και να πας μέχρι και το Μέγαρο Μουσικής. Αν ξέρεις να κάνεις ποδήλατο, γιατί εγώ δεν ξέρω. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι το νούμερο 3 που λέμε τώρα... Α, περνάμε καπάκι στο νούμερο 3. Περνάμε καπάκι στο νούμερο... Τέλεια, νούμερο 3. Στο νούμερο 3, γιατί η ποδηλασία είναι πάρα πολύ σημαντική, αναπτύσσεται. Υπάρχει ένα δίκτυο ποδηλατοδρόμων αρκετά μεγάλο, το οποίο βασίλειο θέλω να σου πω ότι ξεκινάει κάπου από τη Δωδεκανήσου. Ναι. Άμα δεν κάνω λάθος, δεν σας παίρνω στο λαιμό μου, ξεκινάει κάπου από τη Δωδεκανήσου. Και ολοκληρώνεται κάπου μετά το Ποσειδόνιο. Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα αρκετά μεγάλο δίκτυο. Μπορούμε να κατεβούμε με το ποδήλατό μας. Ναι, σου επιτρέπει ουσιαστικά σε όλο το ιστορικό κέντρο να κινηθείς με το ποδήλατο με ασφάλεια, πάρα πολύ σημαντικό, με ταχύτητα, γιατί πραγματικά τις ώρες αιχμής το ποδήλατο είναι σωτηρία για την πόλη. Και η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που μπορείς να την υποστηρίξεις, γιατί δεν έχει πολλά ανεβοκατεβάσματα. Οπότε όμως, εάν δεν έχεις ποδήλατο, τι πρέπει να γίνει, ας πούμε. Εάν δεν έχεις ποδήλατο, πλέον. Εγώ προσωπικά δεν είχα μικρό και δεν έχω και τώρα. Ακριβώς. Σου δίνει τη δυνατότητα γιατί πολλοί από εμάς, πολλοί από τα παιδιά τα οποία βλέπουν, πολλοί από τους γιούπηδες μάλλον, που είναι και από άλλες πόλεις της Ελλάδας, έτσι, και έρχονται μια επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη ένα Σάββατο πρωί. Okay. Μπορούν να κατέβουν κάτω στη Νέα Παραλία, στο e-bike, και να νοικιάσουν ένα ποδήλατο σε πολύ χαμηλές τιμές υπάρχουν αυτά. Επίσης. Μπορούν για πόση ώρα να κρατήσουν το ποδήλατο? Νομίζω ότι περίπου μία ώρα είναι στα 3 με 3,5 ευρώ. Σιγά σιγά περνάμε στο νούμερο 2. Το νούμερο 2 είναι κάτι καινούριο το οποίο υπάρχει χρόνια βασικά. Αλλά ο Δήμαρχος και ο Δήμος έχουν αλλάξει. Για να πάρει δυνάμεις. Έχουν να το πω λίγο πιο θεσσαλονικό. Έχουν αλλάξει λοιπόν και αλλάζουν, συνεχίζουν να αλλάζουν συνέχεια την όψη του και το τι έχει μέσα. Είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μέσα στον χρόνο. Έχει εκθέσεις βιβλίου και είναι ένα πολύ ωραίο μέρος στο οποίο μπορείς να πας να κάτσεις στην Αποπάτρα και να ξοδέψεις πάρα πολύ ώρα. Άρα ουσιαστικά να ξεκουραστείς με την παρέα σου. Πάμε στο νούμερο 1. Το νούμερο 1 λοιπόν για τη σημερινή μας εκπομπή. Που είναι και μία από τις πιο όμορφες εξόδους στη Θεσσαλονίκη. Πιο όμορφες εξόδους και καινούργιες πραγματικά. Δηλαδή ξεκίνησαν, αναπτύχθηκαν. Πλέον έχουν περάσει στο στάδιο να το λένε όλοι μεταξύ τους ότι εγώ έχω πάει σε αυτό, εσύ έχεις πάει σε αυτό. Τι μπορεί να είναι. Γιατί έχουμε μέχρι και 5 με 6 μαγαζιά που κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή ένα ή δύο που δεν σου δίνουν επιλογές, αλλά έχουμε πάρα πολλά δωμάτια σε διάφορα, πάρα πολλά μέρη μάλλον, σε διάφορα σημεία στη Θεσσαλονίκη. Δωμάτια απόδρασης. Δωμάτια απόδρασης λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ξεκυκλώνουν ένα-ένα γιατί πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος το κουστάρει, γιατί είναι μια δραστηριότητα ουσιαστικά που χρειάζεται να είσαι συνεχώς σε δράση. Εγώ προσωπικά έχω πάει εδώ και 2 εβδομάδες κάθε βράδυ σε ένα δωμάτιο. Έχω πάει σε καμιά 20 δωμάτια. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι επειδή ο Βασίλης έχει πάει σε καμιά 20 δωμάτια, καταλαβαίνετε τι γρίφους θα έχει το μεγάλο παιχνίδι το καλοκαίρι του 2016. Ενδέχεται να βάλουμε δωμάτια απόδρασης φέτος στην κατασκήνωση, να το ξέρετε, να το περιμένετε.
Το έχουμε μελετήσει το θέμα. Να σου πω ποια είναι η θεματολογία. Μπαίνεις μέσα και έχεις μία ώρα περίπου, εξαρτάται από δωμάτιο σε δωμάτιο, για να λύσεις διάφορους γλύφους και να βγεις από το δωμάτιο. Δηλαδή, είναι μία έξοδος η οποία μπορεί να είναι λίγο πιο δαπανηρή, αλλά αξίζει πάρα πολύ. Τι θέλουμε να κάνετε? Θέλουμε να κάνετε share το post στην σελίδα του Facebook You Become Κατασκήνωση. Θέλουμε να το κάνετε share, να κάνετε ένα comment από κάτω και να κάνετε και like, εννοείται. Και όσοι τα κάνετε και τα τρία, συμμετέχετε απευθείας στην κλήρωση για 4 ολόκληρα εισιτήρια, δηλαδή μια ολόκληρη παρέα. Κερδίζετε το διαγωνισμό. Παίρνετε ακόμα 3 άτομα και πηγαίνετε σε ένα δωμάτιο απόδρασης που θα σας κλείσουμε εμείς. Έχουμε μόνο για σας λοιπόν, επειδή είναι λίγο πιο τσιμπημένη η τιμή, 4 δωρεάν εισιτήρια για τους φίλους μας που συμμετέχουν στο διαγωνισμό. Οπότε τι έχουμε να κάνουμε? Οπότε στο διαγωνισμό θα μας πεις, Βασίλη, ακόμα μία φορά τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουν τα παιδιά να συμμετέχουν ουσιαστικά στο διαγωνισμό. Πρέπει να κάνουμε. Πηγαίνουμε στη σελίδα. Στο You Become Κατασκήνωση, τη σελίδα μας στο Facebook. Στο Facebook. Και πηγαίνουμε στο post του βίντεο. Το post που θα ανεβάσουμε την εκπομπή μας. Το Σάββατο, ακριβώς. Στη μία η ώρα. Σάββατο, μία η ώρα θα ανέβει η εκπομπή. Ωραία. Και πρέπει. Κάτω από το post, ακριβώς, πρέπει να κάνετε ένα comment. Να κάνετε like. Να κάνετε like. Και να κάνετε share στο προφίλ σας. Αυτό εδώ το post. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι ζητάμε μια συγγνώμη που λείψαμε αυτή την εβδομάδα. Ήταν μια εορταστική εβδομάδα. Μια εορταστική εβδομάδα. Είχαμε ρεπά. Είχαμε πολλά ρεπά. Ρεπάραμε. Είχαμε. Βασικά ψάχναμε όλο αυτό το top 5, το κάναμε κάθε μέρα. Αράζαμε σε ένα διαφορετικό σημείο στη Θεσσαλονίκη για να βρούμε τα 5 καλύτερα σημεία που μπορούμε να σας στείλουμε. Και νομίζω ότι πραγματικά, αν ξεκινήσετε και πείτε ότι θέλετε να τα κάνετε, θα γνωρίσετε διαφορετικά πράγματα από το να κλείνεστε μέσα σε ένα μαγαζί και να πίνετε το καφέ σας. Πραγματικά είναι εναλλακτικά μέρη, είναι μέρη τα οποία βγαίνουν πλέον πολύ, πολύ νεαρός ο κόσμος και ξεκινάνε και κάνουν δραστηριότητες πραγματικά που δεν τις είχαμε σαν πρώτη επιλογή, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρειο Ελλάδα. Και επειδή ασχολούμαστε με τη Θεσσαλονίκη και επειδή θα ασχοληθούμε και την άλλη Παρασκευή με τη Θεσσαλονίκη, γιατί μπαίνουμε στην πολιτιστική γραμμή νούμερο 50 και μας ξεναγεί λοιπόν η πολιτιστική γραμμή νούμερο 50 του ΟΑΣΤ, ο Οργανισμός Αστικών Κοινωνιών Θεσσαλονίκης, μας ξεναγεί στην πόλη μας. Τέλεια. Θα θέλαμε να πούμε σε αυτό το σημείο και νομίζω ότι έχουμε την υποχρέωση να το πούμε ότι αγαπάμε την πόλη μας, τη σεβόμαστε, έτσι δεν είναι? Θεσσαλονίκη για πάντα. Θεσσαλονίκη για πάντα, την αγαπάμε, τη σεβόμαστε για να την έχουμε πάντα καθαρή και να μπορούμε να κάνουμε δραστηριότητες και να τη χαιρόμαστε σε μια καθημερινή βάση. Θέλουμε να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ήταν σήμερα μια διαφορετική εκπομπή, την βγάλαμε το Σάββατο. Ελπίζουμε να σας αρέσει πάρα πολύ. Είμαστε σίγουροι ότι θα σας αρέσει πάρα πολύ. Για να πούμε ένα αντίο. Αντίο, Γιούπι!